Τις τελευταίες μέρες γίνεται ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα σε διάφορους επιστήμονες, μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας, τους πιο έξυπνους ανθρώπους που υπάρχουν στην ανθρωπότητα, για να μπορέσουν να βγάλουν ένα συμπέρασμα για να απαντηθούν οι εξής ερωτήσεις. Πώς είναι δυνατόν ο εγκέφαλος, που είναι ένα φυσικό νευρονικό δίκτυο, να σκέπτεται, να μαθαίνει και να αντιλαμβάνεται τη γλώσσα. Τι είναι σκέψη, τι είναι αντίληψη και τι μάθηση. Πώς συνδέονται η γλώσσα και η αντίληψη και η σκέψη με τον έλεγχο των κινήσεων. Πώς δηλαδή η σκέψη δίνει εντολή στο κέντρο του εγκεφάλου μας, το οποίο μας βοηθάει να κινηθούμε, για να μπορέσουμε να κινηθούμε ενσυνείδητα, να καταλαβαίνουμε δηλαδή το τι κάνουμε. Πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή κανένα ρομπότ. Λοιπόν, πώς αντίστροφα επηρεάζει τη σκέψη τις γλωσσικές λειτουργίες και πώς οι γλωσσικές λειτουργίες επηρεάζουν την ίδια την σκέψη. Την ίδια στιγμή, παλιά φιλοσοφικά ερωτήματα βγαίνουν στο φως. Πώς τα μαθηματικά δρούν μέσα στον κόσμο μας και τον κάνουν να μπορεί να έχει νόημα. Ένα βασικό ερώτημα είναι αυτό. Πώς μπορεί τα μαθηματικά να μπορούν να κάνουν χημικές αντιδράσεις, γιατί αυτό σημαίνει μέσα στον εγκέφαλο, χημικές αντιδράσεις να μπορούν να σκέπτονται. Λοιπόν, όλες αυτές οι ερωτήσεις έχουν ένα πολύ βασικό, μια πολύ βασική αιτία. Η μία είναι ανθρωπιστική. Πρέπει βασικά να καταλάβουμε ότι όταν γνωρίζουμε τον εγκέφαλο, είναι σαν να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Η δεύτερη είναι πολύ λιγότερο ανθρωπιστική. Όποιοι ασχολούνται με τον ανθρώπινο εγκέφαλο θέλουν στην πραγματικότητα να τον προσομοιώσουν, να καταλάβουν τι είναι για να μπορέσουν να κάνουν συσκευές οι οποίες θα του μοιάζουν. Να μπορέσουν να φτιάξουν ρομπότ τα οποία να μπορούν να σκέπτονται. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι τέτοιο. Όλοι μας ξέρουμε, όλοι όσοι βρισκόμαστε στον τομέα αυτόν, στον τομέα της πληροφορικής, της ανθρωποψυχολογίας που είμαι εγώ, αλλά και των μαθηματικών, ξέρουμε ότι αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα δεν είναι σκέψη. Κάτι συμβαίνει λοιπόν. Μας διαφεύγει το βασικό. Μας διαφεύγει το βασικό τι είναι η σκέψη. Και για να μπορέσουμε να το βρούμε αυτό, πρέπει βασικά να στραφούμε στο πιο βασικό κομμάτι του εγκεφάλου το οποίο δημιουργεί τη σκέψη. Ποιο είναι αυτό? Είναι αυτό. Αυτό. Αυτό το πλασματάκι εδώ, το ζωντανό πλασματάκι, λέγεται ζωντανό νευρικό κύτταρο. Έχει 10 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα ο εγκέφαλός μας, τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους, 10 δισεκατομμύρια ζωντανά πλασματάκια δηλαδή, τα οποία με τη συνεργασία τους καταφέρνουν και δημιουργούν σκέψη. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε να υπάρχει σκέψη. Για να δούμε τώρα ένα νευρικό κύτταρο πώς λειτουργεί. Έχει καταρχήν μια επιφάνεια απ' έξω, η οποία λέγεται κυταρική μεμβράνη. Η κυταρική μεμβράνη παίζει τον ρόλο του πληκτρολογίου. Είναι το πληκτρολόγιο για τον νευρικό κύτταρο. Όπως έχουμε εμείς το πληκτρολόγιο, έχει και το νευρικό κύτταρο, το νευρικό κύτταρο έχει την κυταρική του μεμβράνη. Κάθε φορά που ένα άλλο κύτταρο εδώ έρχεται και το πλησιάζει, πάρει και κάποιες χημικές ουσίες εδώ, μπαίνει νάτριο, βγαίνει κάλιο από το νευρικό κύτταρο και παράγεται εδώ πέρα πάνω μια ηλεκτρική τάση. Και αυτό συμβαίνει με όχι σε ένα νευρικό κύτταρο, σε πολλά. Αν συνέβαινε μόνο αυτό, θα είχαμε αρπάξει. Θα είχαμε πάθει βραχυκύκλωμα στον εγκέφαλο. Στην πραγματικότητα, όταν το ηλεκτρικό σήμα που παράγεται πάνω στην κυταρική μεμβράνη ξεπεράσει κάποιο όριο, τότε ανοίγουν κάποιες δίωδοι εδώ, μέσα από τις οποίες μπαίνει ασβέστιο. Αυτό περνάει μέσα στον πυρήνα του κυττάρου, στο κεντρικό σημείο εδώ, όπου υπάρχει η μνήμη του. Η μνήμη, όπως ένας υπολογιστής, και το νευρικό κύτταρο έχει μνήμη. Λοιπόν, περνάει μέσα εδώ και η μνήμη δίνει εντολή να παρακτούν κάποιες πρωτεΐνες για να κλείσουν οι πύλες νατρίου καλίου, με λίγα λόγια δηλαδή να περιοριστεί το σήμα. Ξέρετε με τι μοιάζει αυτό? Είναι σαν να έχω ένα αυτοκίνητο και αρχίζω και τρέχω. Όταν ξεπεράσει την ταχύτητα που πρέπει το αυτοκίνητο, αλλά κάνει τον δρόμο βέβαια, τότε, λέω τι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να σταματήσω. Πατάω λοιπόν φρένο, κόβω την ταχύτητά μου. Μόλις κόψω την ταχύτητά μου πολύ, τότε λέω πώς πάω τόσο αργά, παιδιά, εγώ, ας τρέξω λίγο παραπάνω. Έτσι κάνει και το νευρικό κύτταρο. Μόλις η ηλεκτρική τάση εδώ πέρα πάνω γίνει μεγαλύτερη από το κανονικό, ξεπεράσει ένα κατόφλι, τότε μπαίνει το ασβέστιο μέσα εδώ,
ενεργοποιεί κάποιες δομές εδώ πέρα οι οποίες λέγονται μικροσωληνίσκοι. Αυτοί οι μικροσωληνίσκοι βοηθούν στο να επικοινωνήσει η κυταρική μεγάνη με τον πυρήνα, με το κέντρο της μνήμης, και αυτό πάλι δίνει εντόλες για να ανοίξει, να κλείσει ανάλογα η κυταρική μεγάλη, να δεχτεί παραπάνω σήμερα, να δεχτεί λιγότερο. Κοιτάξτε λοιπόν, μπορούμε να το προσεμιώσουμε αυτό με έναν υπολογιστή. Είναι ένας υπολογιστής, έχει το πληκτρολόγιο του, έχει τη μνήμη του, ο επεξεργαστής ποιος είναι. Ποιος είναι ο επεξεργαστής. Αυτό ψάχνανε δεκάδες χρόνια οι επιστήμονες και τα καλύτερα μαθηματικά μυαλά αυτή τη στιγμή, ο κ. Πενερός, ο κ. Νανόπουλος, μας έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι ο υπολογιστής του κυτάλου, ο επεξεργαστής του, είναι κάποιες δομές, κάποιοι σωληνίσκοι, οι οποίοι συνδέουν την κυταρική μεμβράνη με τον πυρήνα. Ας δούμε ένα τέτοιο μικροσωληνίσκο. Να δώσω. Λοιπόν, είναι τόσο μικρός που βρίσκεται σε επίπεδο μολύβδου. Αποτελείται από δύο πρωτεΐνες, την κυστεΐνη και την ΔΝΕΗΝΗ. Η κυστεΐνη φορτίζεται θετικά, η ΔΝΕΗΝΗ φορτίζεται αρνητικά, με ηλεκτρικά φορτία. Τώρα, ανάλογα με το τι, πόσο ασβέστιο θα πέσει πάνω εδώ πέρα, ο συγκεκριμένος αυτός εδώ πέρα μικροσωληνίσκος αλλάζει σχήμα. Αλλάζει σχήμα. Καθώς αλλάζει σχήμα, αρπάζει κάποιες πρωτεΐνες και τις πηγαίνει μέσα στον πυρήνα. Αυτός είναι ο υπολογισμός του. Αυτός είναι ο επεξεργαστής. Και δεν κάνει βέβαια υπολογισμούς όπως κάνουμε εμείς, αλλά κάνει κινήσεις. Είναι μια νανορομποτική κατασκευή, ας το πούμε έτσι. Κοιτάξτε το λίγο εδώ πέρα. Τον ανοίξαμε και τον κοιτάξαμε με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Αυτή είναι η φωτογραφία που την πήραμε κάτω στην Νότια Αφρική. Κοιτάξτε λίγο. Αυτά τα μαύρα σηματάκια εδώ είναι κυστεΐνη. Αυτά τα άσπρα σηματάκια εδώ πέρα είναι ΔΝΕΗΝΗ. Ανάλογα με το πόσο ΔΝΕΗΝΗ υπάρχει, στο επόμενο βήμα η κυστεΐνη είτε θα φορτιστεί είτε όχι. Αυτό στην πορεία της εξέλιξης δημιουργεί ένα μαθηματικό μοντέλο. Με λίγα λόγια δηλαδή, καθώς αλληλεπιδρούν η κυστεΐνη με τη ΔΝΕΗΝΗ, δημιουργούν έναν υπολογισμό. Το μοντέλο αυτό εδώ, το μαθηματικό μοντέλο με βάση το οποίο λειτουργεί ο μικροσωληνίσκος και στην πραγματικότητα είναι ένας επεξεργαστής, πραγματικός επεξεργαστής, λέγεται και ψελωτό αυτόματο. Προσέξτε καλά, γράψτε το σας παρακαλώ σε ένα χαρτί, διαβάστε τι είναι και ψελωτά αυτόματα και δέστε πώς με βάση τα ψελωτά αυτά αυτόματα λειτουργεί ο μικροσωληνίσκος. Για να καταλάβετε τι είναι ένα και ψελωτό αυτόματο, θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Φανταστείτε ότι βρίσκομαι σε μια παρέα. Βρίσκομαι μαζί με 5 ανθρώπους. Η συμπεριφορά μου και η στάση μου και η ομιλία μου καθορίζεται από τι είναι οι γείτονες, τι είναι οι φίλοι μου. Έτσι και εδώ, σε κάθε ένα από αυτές τις κουκίδες εδώ, η συμπεριφορά της και πώς αλλάζει η συμπεριφορά της στην πορεία εξαρτάται από το τι είναι οι γείτονες. Από τι είναι οι γείτονες. Αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί ένα μαθηματικό μοντέλο που με βάση αυτό το μαθηματικό μοντέλο οι υπολογισμοί γίνονται μέσα σε αυτό το μαθηματικό μοντέλο με βάση το τι είναι οι γείτονες σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές. Προσέξτε λίγο αυτό το μοντέλο γιατί εφαρμόζεται και εδώ στα κυψελωτά αυτόματα και όπως θα δούμε παραπέρα όταν ένα νευρικό κύτταρο στείλει το σήμα του. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω σας παρακαλώ. Προσέξτε λοιπόν, εφόσον λοιπόν είδαμε λοιπόν ότι το νευρικό κύτταρο είναι ένας υπολογιστής, έχει το πληκτρολόγιο του, δηλαδή την κυταρική μεμβράνη του, έχει τον πυρήνα του που είναι η μνήμη του και έχει τους κυταρικούς δίσκους που είναι ο επεξεργαστής του, ας δούμε τι χοντρικά κάνει. Δέχεται σήματα από διάφορα σημεία από τις αισθήσεις μας. Τα αθροίζει, τα προσθέτει και παράγει μια συγκεκριμένη συνάρτηση με βάση από την οποία συνάρτηση δίνει στα υπόλοιπα νευρικά κύτταρα την ικανότητα να καταλάβουν τι ήταν αυτό που είδε. Εμείς έχουμε καταφέρει σαν άνθρωποι μέχρι τώρα να δημιουργήσουμε τεχνητούς νευρώνες. Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή νευρώνες οι οποίοι είναι τεχνητοί. Αλλά αυτοί οι νευρώνες εδώ πέρα,
Το έχουν κατασκευάσει